και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άξιο. 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 Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κυρίου Θεόκλητου, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ενώ συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Κασανδρίας, Νικόδημος, Λαγκαδά Ιωάννης, Μαντινίας Αλέξανδρος, Κοζάνης Παύλος, Ζιχνών Ιερόθεος, Κιλκισίου Εμμανουήλ, Σπάρτης Ευστάθιος, Λαρίσης Ιγνάτιος, Σύρου Δωρόθεος, Πατρών Χρυσόστομος, Γόρτινος Ιερεμίας, Κορίνθου Διονύσιος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Ηλίου Αθηναγόρας, Νικοπόλεος Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Διαυλίας Γαβριήλ. Εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη και φώναξαν το Άξιος στον συμπατριώτη τους, νέο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Θεόκλητο. Στη χειροτονία παρέστησαν και οι αρχιμανδρίτες και συνυποψήφοι του νέου Μητροπολίτη, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης και πατέρας Ιγνάτιος Ριγανάς, ενώ στην Τρίπολη βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι του Δήμου Αριστοτέλη. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού πόρταλ halkidikinews.gr, ο νέος Μητροπολίτης Ιερισσού, κύριος Θεόκλητος, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Μακαριότατε, σας ευγνωμονώ για το χέρι που μου δώσατε, γιατί στηρίξατε την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Μητροπολίτη Ιερισσού. Παρακαλώ το Θεό, γρανιτένια να σας δίνει την υγεία». Επίσης ευχαρίστησε την ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος που τον τίμησε με την ψήφο της και ιδιαίτερα τους Μητροπολίτες Σύρου, Δωρόθεο, Πατρών Χρυσόστομο και Κεσαριανής Δανιήλ. Ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, απευθυνόμενος προς τον νέο Μητροπολίτη, είπε μεταξύ άλλων: «Η σεπτή ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος σας επέλεξε για να ποιμάνετε την ιστορική Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Τώρα ο δρόμος σας ανοίγει από τη Λεβεντογένα Αρκαδία και το Μοριά προς την ένδοξη Μακεδονία. Ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κινουρίας, κ. Αλέξανδρος, προσέφερε στον νέο Μητροπολίτη εγκόλπιο που είναι αφιερωμένο στους πολιούχους της Τρίπολης. Να φοβάσαι το Θεό και να ντρέπεσαι το λαό», είπε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Μαντινίας. Ο νέος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος είπε από την πλευρά του ότι η λεβεντιά των Πελοποννήσιων θα μεταφέρεται πάντοτε και στη Μακεδονία. «Παρακαλώ το Θεό να μην μου την πάρει την ταπεινοσύνη που έχω», είπε ο κ. Θεόκλητος.